Χαιρετίζω τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών, τις τεράστιες κινητοποιήσεις από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα. Αυτές οι κινητοποιήσεις σπάνε στην πράξη το αφήγημα της κυβέρνησης για ανθρώπινο λάθος. Σπάνε στην πράξη το φταίμε όλοι. Όχι κύριοι, δεν φταίμε όλοι. Τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, οι δυνάμεις της ΔΕΣΚ προειδοποιούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι θα βρεθούμε μπροστά σε ένα μεγάλο δυστύχημα. Το βλέπαμε καθημερινά από τα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς, από τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και μέτρα ασφάλειας, στην εκτέλεση των εργασιών, στα εργοστάσια και τα μηχανοστάσια. Τα βλέπαμε στην παντελή έλλειψη μέσων ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων. Κανένας τους δεν έβγαζε τσιμουδιά για να μην θυγθούν τα κέρδη τους. Ούτε ο ΣΕΠ που διαχειρίζεται τη γραμμή, ούτε η Hellenic Train που πάνω σε αυτή τη σαβαραλιασμένη γραμμή κυκλοφορεί τα τρένα της. Αλλά ούτε η κυβέρνηση που δεν χρηματοδοτεί τέτοια έργα που βελτιώνουν τη ζωή του λαού. Αυτό το προδιαγεγραμμένο έγκλημα έχει ενόχους όλους αυτούς. Έχει ενόχους όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, που υπηρέτησαν πιστά την πολιτική της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου και της ιδιωτικοποίησης. Τάισαν και ταΐζουν με 50 εκατομμύρια το χρόνο από την τσέπη του λαού την ιδιωτική εταιρεία για να εξασφαλίσουν τα κέρδη της. Ενώ μετράνε φραγκοδίφραγκα όταν είναι για την ασφάλεια του λαού. Γιατί μπροστά στο κυνήγι του κέρδους δεν λογαριάζουν καμία ανθρώπινη ζωή. Αυτή την κυβερνοφορία υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, όπως και όλες οι κυβερνήσεις των κράτων που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό το κράτος που είναι εχθρικό απέναντι στο λαό, ενώ είναι πολύ ικανό όταν πρέπει να διαφυλάξει την κερδοφορία των λίγων. Είναι το κράτος που δεν μπορεί να βάλει ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας στο σιδηρόδρομο γιατί κοστίζουν. Μπορεί όμως να κάνει ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ηλεκτρονικό φακέλωμα. Είναι το κράτος που βγάζει παράνομες απεργίες των εργαζομένων όταν διεκδικούν να δουλεύουν και να ζουν με ασφάλεια. Χρέος στους νεκρούς μας η θλίψη και η οργή να γίνει ποτάμι αγώνα. Ποτάμι αγώνα που θα τους πνίξει. Οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο θα δώσουμε αυτή τη μάχη μέχρι να πληρώσουν οι πραγματικοί ένοχοι. Θα δώσουμε τη μάχη για φθηνές, ποιοτικές και ασφαλείς μεταφορές για όλο το λαό.